του, στην κλειστή γωνιά του, και έδιωξε σε κόρνερ. Συνοψίζοντας, αυτά είναι τα δύο γκολ. Μοιάζουν αρκετά, θα έλεγε κανείς. Εδώ ο Λάντεν Μάκη όμως είναι εντελώς μόνος του, δεν περνάει μπάλα από κάποιον ποδοσφαιριστή του Αστέρα. Απλά δεν έχουν αντιληφθεί το πώς τρυπώνει ο στόπερ της Ροβανιέμι στην περιοχή. Φάνηκε στην αρχή να παίρνει τα βήματα του Λαντενμάκη ο Μπαράλες, αλλά στην συνέχεια δεν τον ακολούθησε. Και εδώ ο Ρόλε με τον Λαντενμάκη να πηδά σε λάθος χρόνο και τον Σανκαρέ να είναι σε απόλυτη εγρήγορση από την στιγμή που έχασε την κεφαλιά ο Λαντενμάκη, γύρισε και την έστειλε στο πλαϊνό δίχτυ του Σάλγκρεν για να ισοφαρίσει για τον Αστέρα. 1-1 λοιπόν, αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Του πέρασε. Τώρα εκείνος κάνει τη σέντρα ο Μπαράλες, το κάρι. Ντεμπλάσης. Χαμηλά αυτή τη φορά ο Μπιλόρ σε κόρνερ. Κρίμα, πολύ κρίμα για τον Αστέρα. Στη σέντρα του Ζιγκίμπα Ντιμπαγκά στο πρώτο δοκάρι ο Μπαράλες έκανε το γύρισμα, πρόλαβε τον Ομπιλόρ, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι.